χαρά δυνατή. Ούτως ή άλλως δεν είμαι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία αποχώρηση και μέχρι στιγμής κάπως κύλησε το πράγμα. Αυτό που θα μου λείψει, πέρα από τους φίλους μου, είναι αυτή η υγιή ζωή σε ένα φυσικό περιβάλλον, το ότι κοιμάσαι και ξυπνάς δίπλα σε μία θάλασσα, ακούγοντας τον ήχο αυτή την υγεία που την λαμβάνεις, που την αισθάνεσαι με την κάθε ανάσα που παίρνεις. Θα μου λείψουν όλες αυτές οι απλές οι διαδικασίες. Θα μου λείψουν τα γέλια και νομίζω θα μου λείψουν και τα αγωνίσματα τελικά. Νομίζω όποτε θα βλέπω πανκάκι από εδώ και στο εξής θα πηδάω από πάνω, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει κάτι που αισθάνομαι που να μην έχω κάνει σε αυτό το παιχνίδι, να μην έχω πει σε κάποιον συμπαίκτη μου. Είμαι άνθρωπος αρκετά εκδηλωτικός στα συναισθήματά μου, στις σκέψεις μου, στις διαθέσεις μου, στο οτιδήποτε. Δεν μπορώ να κρυφτώ και τα δείχνω επί τόπου κατευθείαν. Νομίζω οι συμπαίκτες μου ξέρουν ακριβώς το που πατούν απέναντί μου. Ξέρουν τι συμπάθεια και τι αγάπη τρέφω. Και όχι μόνο σε αυτούς που έχουν μείνει, αλλά και σε αυτούς που έχουν αποχωρήσει ήδη. Αισθάνομαι, αυτό είναι εξίσου ένας λόγος για ποιο λόγο αισθάνομαι και πλήρης, επειδή δεν έχω κάποιον ανοιχτό λογαριασμό, δεν έχω κρύψει σε κανένα να του πω, δείξες κάτι, σ' αγαπώ. Ακόμα και αυτό δεν είναι πάντα αρνητικό ο λογαριασμός, είναι και θετικό. Πάντα εκδηλωνόμουν και είμαι πολύ εντάξει. Ποιος θα είναι ο νικητής του Survivor? Ο Survivor καταρχήν δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο οποίος είναι πάντα... Ο Survivor είναι ένα σύνολο όλων των πραγμάτων. Είναι να είσαι, εννοείται, καλός στα αγωνίσματα, όχι απαραίτητα ο πιο τέλειος, αλλά να είσαι καλός. Να είσαι εντάξει και στην συμβίωση, να μπορείς να προσφέρεις, αλλά νομίζω είναι περισσότερο ψυχολογικό το κομμάτι, κατά πόσο είσαι σε θέση να μπορείς να διαχειριστείς τον εαυτό σου σε τόσο δύσκολες καταστάσεις, έχοντας παράγοντες τους συμπαίκτες σου, αλλά τόσα άτομα δίπλα σου που και εκείνοι εξίσου πεινούν ή περνούν δύσκολα γενικώς και μακριά από τους ανθρώπους σου κτλ. Είναι, για μένα ο Survivor είναι τελείως εγκεφαλικό σπορ. Νομίζω... Θα ήθελα να ήταν γυναίκα, για να είμαι ειλικρινής. Θα ήταν ωραίο δηλαδή. Είμαι ανάμεσα σε τρεις. Είμαι ανάμεσα στην Ελισάβετ, τον Κώστα και τον Κωνσταντίνο. Έτσι όπως το βλέπω. Νομίζω. Δεν ξέρω. Είναι όλοι από τους μαχητές, ε. Αλλά νομίζω ότι...